Με την εκτός πρωτοκόλου συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησαν οι επαφές του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Άγκυρα. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας έπειτα από την πρόσκληση που ευνηδιαστικά έλαβε η ελληνική πλευρά αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Στην συνάντηση Δένδια Ερντογάν παρόν ήταν και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Πραγματοποιήθηκε πριν την κατηδίαν συνάντηση των επικεφαλής της ελληνικής και τουρκικής διπλωματίας και πριν ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Το πρόβλημα είναι πως ενώ οι δύο πλευρές δέχονται να συζητήσουν, η ατζέντα και οι επιδιώξεις τους είναι τελείως διαφορετικές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να κουβεντιάσει για τις θαλάσσιες ζώνες και πιο συγκεκριμένα για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα, η Τουρκία θέτει πολύ περισσότερα θέματα στο τραπέζι του διαλόγου. Ένα από αυτά είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Όμως η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια συζήτηση. Στο μενού της συνάντησης των δύο Υπουργών Εξωτερικών περιλαμβάνονταν διμερείς σχέσεις καθώς και περιφερειακά διεθνή ζητήματα με έμφαση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού προσφυγικού. Αναμενόταν να βρεθούν ακόμα οι εξελίξεις σε Λιβύη και Συρία αλλά και το Κυπριακό εν ώψη της προσεχούς άτυπης πενταμερούς διάσκεψης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη. Λίγο πριν φτάσει ωστόσο ο Νίκος Δένδια στην Άγκυρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι είναι χάσιμο χρόνου να επιμένει κάποιος στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως πρόταση για την επίλυση, προκρίνοντας ως μοναδική πιθανή επιλογή την λύση των δύο κρατών. Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός έκανε την εμφάνισή του στα ανοιχτά της Μυτιλίνης, κάνοντας αυλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα, σε μια χρονική συγκύρια πάντως που προκαλεί αίσθηση.